πρώτον επειδή η μέρα είναι τέτοια, να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά καλό κουράγιο, καλή επιτυχία στις πυροσβεστικές μας δυνάμεις και σε όλους τους φορείς και της τοπικής αυτοδιοίκησης και στους εθελοντές που αγωνίζονται σήμερα στην Σάμο για να κατασβήσουν τα μέτωπα των πυρκαγιών. Δεύτερον, και ο λόγος για τον οποίο ταξίδεψα στο νησί δεν είναι η πρώτη φορά και την ευκαιρία με τον συνάδελφο, τον καθηγητή μου, τον Χριστόδουλο Στεφανάδη και το διοικητή του νοσοκομείου, αλλά και πριν στο Κέντρο Υγείας του Καρλόβαση να μιλήσω με πολίτες και να μιλήσω και με εργαζομένους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ότι είχαμε μείνει πίσω στη Σάμο ό,τι έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς. Τώρα βλέπω με ευχαρίστηση ότι έχουν ανέβει σε σημαντικό βαθμό τα ποσοστά των εμβολιασμών και χαίρομαι γι' αυτό. Στο νησί υπάρχουν όλα τα εμβόλια και η δυνατότητα να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες και αυτοί οι οποίοι έρχονται στο νησί και πάντως σίγουρα το υγειονομικό μας προσωπικό. Να ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. Είναι επιβεβλημένο να δείξουμε και να δώσουμε το καλό παράδειγμα, αλλά και να προστατεύσουμε τους ασθενείς μας, τους ανοσοκατασταλμένους, τους ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα και έρχονται σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Οπότε κάνω έκκληση σε όλο το προσωπικό να εμβολιαστεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες ή τους διαμένοντες στο νησί, είναι μπροστά μας η καρδιά του καλοκαιριού, είναι μπροστά μας ένα σημαντικό κομμάτι της τουριστικής περίοδου. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε αυτό να πάει καλά και ικανή και αναγκαία συνθήκη για να πάει καλά και να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο κίνδυνο που λέγεται COVID είναι να εμβολιαστούμε. Οπότε, αν πρέπει να το κάνουμε πλέον πόρτα-πόρτα, το κάνουμε πόρτα-πόρτα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων. Είναι μεγάλο δώρο της επιστήμης ο εμβολιασμός, είναι μεγάλη ευκαιρία να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και ό,τι έχει να κάνει με τους νέους ανθρώπους, με αυτά τα παιδιά τα οποία βγάζουν και ένα παράπονο και μια αντίδραση μερικές φορές από μέσα τους. Θέλω να πω, το είπα και χθες, το ξαναλέω και σήμερα εδώ από τη Σάμο, ότι η μάχη και η πίστη και το πάθος για τη ζωή και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών αυτών και για τα όνειρά τους και τις φιλοδοξίες, όλο αυτό περνάει μέσα από το να εμβολιαστούμε και να ξεπεράσουμε αυτή την τεράστια πανδημία, την τεράστια κρίση. Και ο τσαμπουκάς και η αντίδραση και η μάχη πρέπει να είναι απέναντι στον ιό και απέναντι στις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει στην υγεία του καθενός μας. Και η μαγιά και η ψυχή είναι στο πώς προστατεύει κανείς τον εαυτό του και την οικογένειά του και τους φίλους του και τους ανθρώπους του και τους εργαζόμενους με τους οποίους δουλεύει μαζί. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα προς τη νέα γενιά και τους πιο νέους συμπολίτες μας, τα νέα παιδιά, ότι δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτή την εθνική προσπάθεια εμβολιασμού παρά μόνο η ελευθερία τους. Να εμβολιαστούμε, να είμαστε ελεύθεροι, να ξαναζήσουμε τη ζωή μας. Είχαμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Υπουργό Υγείας. Ξέρουμε όλοι το τεράστιο έργο που έχει κάνει. Γι' αυτό οφείλουμε το σεβασμό μας αυτά τους μήνες να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς, θα έλεγα, την πανδημία. Ήρθε η Σάμο στις δομές εδώ, στο Καρλόβαση, στο κέντρο υγείας που θα πάει μετά, να δει επί τόπου την πορεία των εμβολιασμών. Εκφράζει την ευαρέσκειά του, γιατί φαίνεται η Σάμο έπαψε να είναι με αντικειμενικούς δείχτες των πυθμένα στις τελευταίες θέσεις από πλευράς ποσοστού εμβολιασμών. Ανεβαίνουμε. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Στεφανής, προσπαθεί, όλο το προσωπικό. Πιστεύουμε το Υπουργείο ήταν και είναι και θα είναι πάντα δίπλα μας. Ο Υπουργός επισκέπτεται πολύ συχνά τη Σάμο και δείχνει την έμπρακτη υποστήριξη στο σύστημα υγείας αλλά και στο νησί ολόκληρο. Του ζητήσαμε εμβόλια, εμβόλια μας έδωσε. Του ζητάμε προσωπικό, προσωπικό μας δίνει. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι άλλο από έναν άνθρωπο που μας βοηθάει καθημερινά. Συνεχίζουμε με μεγάλο σθένος τον εμβολιασμό. 15.000 κάναμε μέχρι εχθές πρώτους εμβολιασμούς, 12.500 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Προχωράμε για να φτάσουμε το στόχο μας που είναι 80% τουλάχιστον και πλέον για την ανοσία του νησιού.